Η 28η Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Με το μεγάλο όχι κατά του ναζισμού και του φασισμού και τις θυσίες της, η Ελλάδα διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως αναγνωρίζετε, με θαυμασμό, παγκοσμίως. Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που με αυταπάρνηση αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Και στηριζόμαστε πάνω στα διδάγματα εκείνης εποχής για να ανταπεξέλθουμε με σχέδιο και με συνοχή στις νέες προκλήσεις. Η κυβέρνηση θωρακίζει την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, συνάπτοντας κορυφαίες συμφωνίες με χώρες του εξωτερικού, ενδυναμώνοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, διευρύνοντας την παραγωγική βάση και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Η εποπτεία του 1940 συνιστά μια κορυφαία στιγμή στη μακρόχρονη πορεία του ελληνισμού. Μια πορεία γεμάτη μεγάλες στιγμές και σε περίοδο πολέμου και σε περίοδο ειρήνης. Το 1940 οι Έλληνες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ιστορία, για την πατρίδα, για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Υπερβαίνοντας τον εαυτό τους από το όχι του Μεταξά μέχρι τα βουνά της Πίνδου και από την εθνική αντίσταση μέχρι το στρατό που μάχονταν στο πλευρό των συμμάχων στην Αίγυπτο, βάλαν τις βάσεις παρά την δυσμενή διεθνή συγκυρία για την νίκη ενάντια στο φασισμό και στον ναζισμό. Γι' αυτό και τους αξίζει σεβασμός και ευγνωμοσύνη. Η αναγνώριση του αγώνα τους σημαίνει για μας να κρατήσουμε την πατρίδα αλόβητη, να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ευημερούσα και αξιοζήλευτη, να εστιάσουμε ενωμένοι στις ιστορικές μας αξίες, να υπερασπιζόμαστε πάντοτε τη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Αν κάτι μας διδάσκει το 1940, είναι ότι οι Έλληνες κουβαλάμε πάντα μέσα μας τη δύναμη που μας επιτρέπει να βγάζουμε από τον δρόμο μας τα εμπόδια που πολλές φορές η ιστορία βάζει μπροστά μας. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας για την εποχή μας, για τον 21ο αιώνα, και γι' αυτό μπορούμε και ατενίζουμε το μέλλον άφοβα με αισιοδοξία, γιατί πατάμε πάνω στους ώμους γιγάντων. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο ελληνικός λαός είπε ένα μεγάλο όχι, όχι στους επιβουλείς της ελευθερίας του και της εδαφικής του ακεραιότητας. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, εμείς, ελεύθεροι Έλληνες, γιορτάζουμε και τιμούμε όλους αυτούς που έπεσαν στα βουνά, αλλά και όλους αυτούς που δημιούργησαν το έπος της Αλβανίας. Ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής σήμερα, θέλω να μεταφέρω την ομοψυχία που διακατέχει όλους μας στα εθνικά μας θέματα και θέλω επίσης να κάνω γνωστό σε όλους τους συμπολίτες μου την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης με τις διεθνείς κινήσεις, τις συμμαχίες και την ενδυνάμωση των ενόπλων μας δυνάμεων να καταστήσει τη χώρα μας άτρωτη από οποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή. Χρόνια πολλά Ελληνίδες, χρόνια πολλά Έλληνες. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας, είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους μας, για όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Είναι χρέος τιμής, χρέος όλων μας, με ενότητα και ομοψυχία να εργαστούμε για το κοινό καλό και να ξανακάνουμε υπερήφανους και τους προγόνους αλλά και τους απογόνους μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940 υπενθυμίζει σε όλους μας το καθήκον να διαφυλάξουμε την παρακαταθήκη των προγόνων μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν με απαράμιλο θάρρος και αυταπάρνηση για την ελευθερία της πατρίδος μας. Το όχι παραμένει επίκαιρο δεκαετίες αργότερα και οφείλουμε όλοι να πούμε σήμερα όχι σε ό,τι βάλει κατά της αξιοπρέπειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε απέναντι σε δράσεις, απόψεις και ενέργειες οι οποίες βάλουν κατά της δημοκρατίας μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα είναι μια ημέρα γιορτής και εθνικής περηφάνειας. Είναι μια ημέρα που αποτελεί για όλους μας μια ευκαιρία να αναλογιστούμε σε βάθος τη σημασία που έχει μια ελεύθερη πατρίδα. Το ιστορικό όχι διακατέχεται από ένα μήνυμα διαχρονικό
αγώνα και αυτοθυσίας απέναντι σε κάθε εμπόδιο, σε κάθε εχθρό. Τιμούμε αυτούς οι οποίοι έκαναν τον αγώνα αυτό, γνωρίζοντας ότι οποιοδήποτε αγώνας για την υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι ποτέ χαμένος αγώνας. Και τους τιμούμε όχι μόνο μνημονεύοντας τους δικούς τους αγώνες, αλλά και ο καθένας από εμάς κάνοντας το δικό του αγώνα στις σύγχρονες επάλξεις για τις ίδιες αξίες που αγωνίστηκαν και αυτοί. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την πατρίδα μας, 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του όχι των Ελλήνων απέναντι στον Γερμανό κατακτητή, και την τιμούμε όπως της πρέπει μετά από δύο σχεδόν χρόνια όπου δεν μας είχαν επιτρέψει τα υγειονομικά μέτρα να χαρούμε, να απολαύσουμε στην ολότητά της τη μεγάλη αυτή ημέρα. Έτσι λοιπόν, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, παρακολουθήσαμε την δοξολογία, την κατάθεση στεφάνων και σε λίγο στην παρέλαση θα απολαύσουμε και τους μαθητές του τόπου μας να παρελάβουν τιμώντας την ιστορία μας. Χρόνια πολλά σε όλη τη στερεά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα.